Τόμ το ρημουλκό. Γεια σου, Ντένβερ. Τι κάνεις σήμερα? Ώστε πας ταξίδι, αλλά ο άνεμος σε δυσκολεύει να οδηγήσεις ευθεία. Λοιπόν, απλά μείνε συγκεντρωμένος στο δρόμο και σίγουρα θα τα πας περίφημα. Ντένβερ, είσαι καλά? Θα φέρω τον Τόμ το ρημουλκό. Απλά περίμενε εδώ. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο, έτσι? Γεια σου, Τόμ. Σίγουρα έχει αέρα, ε. Ο Ντένβερ είχε ένα ατύχημα, Τόμ. Μπορείς να έρθεις αμέσως? Τέλεια, πάμε. Κοίτα, Ντένβερ, ο Τόμ το ρημουλκό ήρθε να βοηθήσει. Τόμ, πιστεύεις πως μπορείς να βοηθήσεις τον Ντένβερ να σταθεί πίσω στα πόδια του, εννοώ στις ρόδες του, μόνος σου? Ωραία. Τόμ, είσαι σίγουρος πως αυτό θα δουλέψει? Τέλεια, τότε ας τραβήξουμε. Ωραία δουλειά, Τόμ. Τώρα ας ρημουλκίσουμε τον Ντένβερ πίσω στο συνεργείο. Φτάσαμε! Ορίστε! Είναι ωραίο να είναι κανείς κάπου με λιγότερο αέρα. Από πού αρχίζουμε, Τόμ? Σωστά! Αυτή η γρατζουνιά είναι πράγματι άσχημη. Θα τη βάψουμε ως συνήθως. Ω, κατάλαβα! Από τη στιγμή που μπορεί να έχει βρωμιά στη γρατζουνιά, πρέπει να την καθαρίσουμε πρώτα. Εντάξει, Ντένβερ. Ίσως αυτό να σε τσούξει λίγο, αλλά θα περάσει μόλις τελειώσει ο Τόμ. Ορίστε, Ντένβερ. Δεν ήταν και τόσο άσχημα, έτσι? Ωραία. Τώρα ας βάψουμε τη γρατζουνιά. Σωστά, Τόμ. Το κόκκινο είναι το σωστό χρώμα εδώ. Ορίστε, δείχνεις ολοκένουργιος, Ντένβερ. Αλλά εκείνος ο προβολέας πρέπει να αντικατασταθεί, σωστά, Τόμ? Ορίστε, Ντένβερ. Μπορείς να ανάψεις τους προβολείς σου. Τέλεια. Δουλεύουν. Τι είναι αυτό, Τόμ? Έχεις μια ξεχωριστή έκπληξη για τον Ντένβερ. Αυτή είναι τέλεια ιδέα, Τόμ. Με αυτούς τους τροχούς στήριξης δεν θα επηρεάζεσαι τόσο από τον άνεμο. Για κοίτα, τώρα είσαι έτοιμος να βγεις έξω στην καταιγίδα. Ευχαριστούμε πολύ, Τόμ. Σίγουρα θα βοηθήσουν τον Ντένβερ. Γεια σε όλους. Τα λέμε σύντομα. Τόμ το ρημουλκό. Γεια σου, Λίλη. Δεν είναι μια όμορφη μέρα?
Πού πηγαίνεις? Πας να πάρεις τα μωρά αυτοκίνητα από το σχολείο? Τι ευγενικό εκ μέρους σου! Κοίτα, Λίλη, φαίνεται πως ο δρόμος είναι κλειστός. Δεν ξέρεις πώς να πας στο σχολείο από άλλο δρόμο. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Γεια σου, Τάιλερ. Κοίτα, ο δρόμος είναι κλειστός και η Λίλη δεν ξέρει από ποιο δρόμο να πάει. Ώστε λες πως στην πραγματικότητα μπορεί να πάρει τον κλειστό δρόμο. Δεν είναι σίγουρο αυτό, Τάιλερ. Η πινακίδα είναι εκεί για κάποιο λόγο, ώστε θα ακούσεις τον Τάιλερ και θα δοκιμάσεις τον κλειστό δρόμο. Εντάξει, Λίλη, ό,τι πεις εσύ. Με το μαλακό, Λίλη. Ω, σίγουρα δεν νομίζω πως είναι καλή ιδέα. Πρόσεξε, Λίλη! Ω, Λίλη, είσαι καλά! Απλά περίμενε εδώ. Θα φέρω τον Τόμ το ρημουλκό να σε βοηθήσει. Γεια σου, Τόμ. Γεια σου, μωρό Τόμ. Το μέρος φαίνεται τόσο καθαρό ήδη. Άκου, Τόμ. Η Λίλη είχε ένα ατύχημα. Μπορείς να τη βοηθήσεις αμέσως? Τέλεια, Τόμ. Μωρό Τόμ, απλά περίμενε εδώ. Και θα γυρίσουμε σύντομα. Κοίτα, Λίλη, έφτασε ο Τόμ για να σε βοηθήσει. Έχεις δίκιο, Τόμ. Η Λίλη δεν έπρεπε να οδηγεί εδώ, αλλά ο Τάιλερ της είπε πως δεν πείραζε. Καλή δουλειά, Τόμ. Πάμε στο συνεργείο. Τώρα ας επισκευάσουμε, Λίλη. Από πού ξεκινάμε, Τόμ? Έχεις δίκιο, Τόμ. Η πινακίδα του στόπ της είναι σπασμένη. Αλλά σίγουρα θα έχεις μία ανταλλακτική. Έχεις ξεμείνει από πινακίδες του στόπ. Ω, Θεέ μου, τι θα κάνουμε τότε? Κόλλα, ε! Αυτό πράγματι θα μπορούσε να δουλέψει. Μπορείς να προσπαθήσεις, μωρό Τόμ. Ωραία δουλειά, μωρό Τόμ. Η πινακίδα επισκευάστηκε. Τι έχει σειρά? Αυτές είναι άσχημες γρατζουνιές, Λίλη. Αλλά σίγουρα ο Τόμ μπορεί να τις επισκευάσει. Σωστά, Τόμ. Τέλεια. Ωραία δουλειά! Έχει τελειώσει η Λίλη τώρα, Τόμ? Μόνο κάτι ακόμα έξτρα για τη Λίλη. Συναρπαστικό! Ορίστε, Λίλη, τώρα έχεις έναν ασύρματο, ώστε να μπορείς να ακούς τις οδικές ανακοινώσεις, αντί να εμπιστεύεσαι άτακτα αυτοκίνητα σαν τον Τάιλερ. Τώρα είναι η Λίλη έτοιμη να φύγει. Τέλεια!
είναι, Τόμ. Μωρό, Τόμ, δεν έβαλες την κόλλα πίσω στο ράφι, έτσι. Λοιπόν, νομίζω πως ο πατέρας σου χρειάζεται λίγη βοήθεια. Τέλεια δουλειά σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σε όλους. Τα λέμε σύντομα. Τόμ το ρημουλκό. Τι κάνεις, Τόμ? Ω, γεια σου, μωρό Τόμ. Παίζεις κρυφτό με τον μπαμπά σου? Καλύτερα να βρεις μια καλή κρυψώνα, γρήγορα. Σωστά, μωρό Ματ. Αυτό ήταν φάουλ. Δεν θα έπρεπε να ορμάς τον κόσμο έτσι, Φρανκ. Εντάξει, δεν θα το ξανακάνεις, έτσι. Τώρα έχεις ένα πέναλτι, Ματ. Μπορείς να προσπαθήσεις να βάλεις γκολ χωρίς να σε σταματήσει ο Φρανκ. Μεγάλη απόκρουση, Κάρι. Αλλά έπεσες. Είσαι καλά? Οχ, όχι. Φαίνεται πως χτύπησες, Κάρι. Καλύτερα να φέρουμε τον Τόμ και να σε επισκευάσει. Hey, Τόμ. Η Κάρι χτύπησε καθώς έπαιζε ποδόσφαιρο. Μπορείς να έρθεις να τη βοηθήσεις? Ήρθε ο Τόμ να σε επισκευάσει, Κάρι. Θα σε ρημουλκίσει πίσω στο συνεργείο του. Ο Τόμ θα σου ρίξει μία ματιά και θα εκτιμήσει τη ζημιά. Εντάξει, Κάρι? Σωστά. Η ρόδα της Κάρι βγήκε όταν χτυπήθηκε από την μπάλα. Φαίνεται πως ο Τόμ έχει καινούργιες ρόδες έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Τώρα τι? Σωστά, Τόμ. Η γρατζουνιά πρέπει να είναι εκεί που τη χτύπησε η μπάλα. Θα βάψεις τη γρατζουνιά? Δεν μπορείς ούτε να πεις πως η γρατζουνιά ήταν εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα να κάνεις? Να επανασυνδέσεις την καραμέλα της Κάρι. Πώς θα την επανασυνδέσεις, Τόμ? Κόλλα! Τέλεια!
Τι θα κάνεις τώρα, Τόμ? Η Κάρι έχει όλη επισκευαστεί. Αυτό είναι επειδή η Κάρι είναι τερματοφύλακας. Τέλεια. Ευχαριστούμε για όλα, Τόμ. Η Κάρι είναι όλη επισκευασμένη και έτοιμη να παίξει πάλι ποδόσφαιρο. Θέλεις και εσύ μία, μωρό, Τόμ? Τώρα είστε και οι δύο έτοιμοι να παίξετε ποδόσφαιρο. Εντάξει, Τόμ. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Γεια σε όλους. Τόμ το ρημουλκό. Γεια σου, Σαμ. Τι κάνεις σήμερα? Καθαρίζεις το δρόμο από την αυτοκινητούπολη έως τα βουνά. Φαίνεται δύσκολη δουλειά. Τι συμβαίνει, Σαμ? Φαίνεται πως έχεις κάποιο πρόβλημα με τον καθαρισμό του χιονιού. Αυτό δεν είναι καλό. Ο Ματ πρέπει να περάσει. Γιατί δεν προσπαθείς μία ακόμα φορά? Νομίζω πως θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Τόμ του ρημουλκού. Τόμ, hey, Τόμ, ο Σαμ ο εκχιονιστήρας χρειάζεται τη βοήθειά σου. Έλα γρήγορα, Τόμ, ο Ματ το περιπολικό πραγματικά χρειάζεται να περάσει μέσα από τα βουνά. Δεν είναι μακριά, Τόμ. Εκεί είναι. Κοίτα, Σαμ. Κοίτα, Ματ. Ήρθε ο Τόμ να βοηθήσει. Ο Σαμ πρέπει να καθαρίσει το δρόμο έτσι ώστε ο Ματ να μπορέσει να περάσει μέσα από το βουνό. Αλλά ο εκχιονιστήρας του δεν δουλεύει. Τι θα κάνουμε? Καλή ιδέα, Τόμ. Ας πάμε τον Σαμ πίσω στον γκαράζ να τον επισκευάσουμε. Μην πηγαίνεις πολύ γρήγορα, μπορεί να γλιστρήσεις τον πάγο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Τέλεια δουλειά, Τόμ. Μην ανησυχείς, Ματ, θα γυρίσουμε σύντομα. Φτάσαμε, Σαμ. Ποιο πιστεύεις πως είναι το πρόβλημα, Τόμ? Ω, κοίτα, υπάρχει ένας βράχος φινωμένος στην αντλία αναρρόφησης του Σαμ. Να γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει το χιόνι. Μην ανησυχείς, Σαμ. Ο Τόμ θα ξέρει τι να κάνει. Καλή ιδέα, Τόμ. Ας δούμε αν αυτό δουλεύει. Τώρα σπρώξε, Τόμ. Τέλεια δουλειά, Τόμ. Δούλεψε καταπληκτικά. Τι έχει σειρά, Τόμ? Φαίνεται πως ο Σαμ χρειάζεται έναν καινούριο προβολέα. Έχεις κάποιον που να ταιριάζει? Ποιον από όλους θα δοκιμάσουμε? Καλή επιλογή, Τόμ. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Έχεις δίκιο, Τόμ. Θα χρειαστούμε ένα κλειδί. Αυτό φαίνεται ιδανικό. Ώρα να δούμε αν ταιριάζει. Τι θα κάνουμε πρώτα, Τόμ? Καλή ιδέα. Ας ξεσπίξουμε τις βίδες ώστε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον σπασμένο προβολέα. Θα δοκιμάσουμε τον καινούριο.
Τι τέλειο τέριασμα! Καταπληκτική δουλειά, Τόμ! Υπάρχει τίποτα άλλο με το οποίο να θέλεις να βοηθήσεις τον Σαμ? Φαίνεται πως ο Σαμ είναι λιγάκι σκουριασμένος. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, Τόμ? Υπέροχα! Ας τρίψουμε από πάνω του όλη τη σκουριά, ώστε να φαίνεται ο Σαμ ολοκένουριος. Τρίψε πιο δυνατά, Τόμ. Οχ, όχι. Τον γαργαλάει. Πώς νιώθεις, Σαμ? Καλύτερα να πας πίσω στα βουνά και να βοηθήσεις τον Ματ να περάσει μέσα από το χιόνι. Γεια σου, Τόμ. Γεια σου, Ματ. Τα λέμε σύντομα. Γεια σου, Σαμ.